Εδώ είμαστε καλησπέρα σε όλου. Εδώ είμαστε Πάω 24 στον Αθλητικό Ολίμπαρο 14, κουτσουρεμένο σήμερα λόγω του, του φιλικού του Άρη. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι. Είναι εποχή προετοιμασία, είναι εποχή φιλικών αγώνων. Ε, το, το κάνουμε το πρόγραμμα έτσι, να ακολουθούμε λίγο και το πρόγραμμα των ομάδων. Τι να κάνουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι και τι 9 ε, για λίγο σήμερα στο μισό χρόνο τη εκπομπή μα. Αλλά έχουμε να πούμε αρκετά. Παράπονο δεν, ε, δεν υπάρχει. Ε, πάντα με το παιχνίδι το οποίο είναι μπροστά, με το παιχνίδι με την Πεσίκτα, αλλά βέβαια όπω βλέπετε κάθε μέρα και διαβάζετε και μέσα από το ΠΑΟ 24, μπορεί μεν αυτό το παιχνίδι να είναι μπροστά μα και να ε, έχει το ενδιαφέρον ε, όλων. Ωστόσο, ε, είναι και ένα διάστημα στο οποίο διάφορε υποθέσει από αυτέ που είναι ανοιχτέ για τον ΠΑΟ και τι συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ε, δηλαδή παικτών. Που είτε είναι να αποχωρήσουν νεαρών που έχουν επιστρέψει και θα πάρθει απόφαση για θα κάνουν. Το θέμα του Βιερίνη, που επίση είναι ανοιχτό. Ε, είμαστε σε ένα σημείο που προχωράμε για να βρεθούν λύσει. Δηλαδή, μέχρι σήμερα, ε, από τι περιπτώσει παικτών που θεωρητικά θα ήταν για αποχώρηση, έχει τελειώσει οριστικά το θέμα του στόχ. Ε, σήμερα υπάρχει εξέλιξη και με το Βέρμπλουμ. Ε, εξέλιξη, η οποία όμω δεν είναι οριστική, δεν είναι ότι έχει πάρθει κάποια απόφαση και το θέμα έχει τελειώσει. είναι ένα προϊόν διαπραγμάτευσης με τον Σουηδό. Ε, νομίζω ότι παίζει και ρόλο το γεγονός ότι ε, το ενδιαφέρον της Γκέντεπορ και το Βέρμπλουμ είναι σαφές. Δηλαδή δεν είναι απλά κουβέντα και δημοσιεύματα. Φαίνεται ότι οι συμπατριώτες του τον, τον θέλουν και υπάρχουν και δηλώσει εκεί του... Ε, τεχνικού του αθλητικού διευθύντη τέλο πάντων. Ε, σήμερα ο παίκτη βρέθηκε στα, στα γραφεία ε, και προχωράνε οι επαφές προκειμένου να λυθεί η συνεργασία. Ε, για να γίνει τέτοια κουβέντα, προφανώς και οι δύο πλευρές είναι κοντά στο να τελειώσουν την, ε, τη συνεργασία τους και έτσι να ελευθερωθεί επίσης ένα σημαντικό ε, ποσό στο μπάτζετ της, ε, της ομάδας. Για ένα παίκτη ο οποίος ε, είναι ανενεργός εδώ και πάρα πολύ καιρό... Ε, ξέρω ότι πολλές φορές στην ε, μηχανή του κοιμάτους βάζετε όλους και οκ okay, δεν μου κάνει εντύπωση ε, Απλά όσον αφορά τον Βερμπλουμ τον ε, καλό είναι να έχουμε στο νόμος ότι είχε έναν τραυματισμό πάρα πάρα πολύ σημαντικό Και νομίζω ότι ε, κλείνει πολύ άδοξα ο κύκλος του στον ΠΑΟΚ γιατί πραγματικά ήταν μια μεταγραφή που Πέρασε από χίλια κύματα για να γίνει, θυμάστε εκείνο το καλοκαίρι. Διαπραγματεύσει, ξανά, επαφέ. Κολούσε, ξεκολούσε. Τέλο πάντων, ήρθε στο τέλο τη μεταγραφική περίοδου. Εκείνο το καλοκαίρι του. 17, του 18. Πολύ τα ξεχνώ αυτά. Τέλο πάντων. Ε, και αφού τέλο πάντων ήρθε μέχρι να μπει με την ομάδα, να βρει ρυθμό και όλα αυτά. Είναι και ένα κορμί. Έτσι κι αλλιώ και πριν τον βαθισμό του. Έτσι πολύ ιδιαίτερο και πολύ δυναμικό παίκτη. Ε, Μόλι άρχισε να μπαίνει με την ομάδα αυτό ο τραυματισμό εκεί το Δεκέμβριο, τότε σε εκείνο το παιχνίδι στη Λιβαδιά και μετά τον χάσαμε. Έτσι, άρα ήταν τραυματισμό πάρα, πάρα πολύ σοβαρό. Ε, ίσως ο χειρότερο για έναν αθλητή ε, στον, στον Αχίλιο Τένοντα, η, η, ρήξη του Αχίλιο Τένοντα. Ε, έγιναν και κάποια λάθη διαχείρισή του από ένα σημείο και μετά όταν πέρασε το διάστημα ε, της τη ε, θεραπεία Παύλα Επούλο, να το πω του τραύματο που είχε εκεί. Ε, και έμεινε πάρα 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 πολύ καιρό εκτός ο, ο είναι εκτός επίσημο αγώνα για 20 μήνες ε, πάρα πολύ μεγάλο διάστημα ε, αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα έτσι ε, ούτε νομίζω ότι και ο ίδιος ήταν κάτι που το ήθελε έτσι προφανώς ε, και από τη στιγμή που υπήρχε μια συμφωνία η συμφωνία που το βάζει πάω χτυρούταν έτσι ε, απλά ε, από τη στιγμή που και ο Πάοκ έχει πάρει διάφορες αποφάσεις αυτό το καλοκαίρι και βλέπω ότι το πλάνο το τηρεί Δηλαδή, να πω την αλήθεια, όταν όλο το προηγούμενο διάστημα θα συζητούσαμε και με το Στέργιο το τι θέλει να κάνει ο Πάο και τι έχει μπροστά του για αυτό το καλοκαίρι, δεν ήμουν και πολύ αισιόδοξο να πω την αλήθεια ε, ότι θα βρεθούν λύσει. Αλλά προχωράει καλά σε αυτό το, το κομμάτι και εγώ θα πω και σχετικά γρήγορα. Δηλαδή, σε αποφάσει σημαντικέ για το ρόστερ. Ε, θυμάστε θυμάστε που σα έλεγα τότε για την υπόθεση του Σβάμπο ότι ο Πάου την έκλεισε γρήγορα. Δηλαδή, όντω εκεί που και εγώ ήταν να πάρει ένα παίκτη, στον άξονα, τον πήρε άμεσα. Και ο παίκτη ε, έχει μπει με την ομάδα εδώ και με δύο-τρει εβδομάδε. Ε, του στόχου α πούμε, το θέμα ε, επίση λύθηκε ε, ανέμακτα και επίση σχετικά γρήγορα. Το θέμα του Βέρμπουλ, επίση, φαίνεται ότι είναι σε τελική ευθεία. Του Βιρέν είναι μια άλλη κουβέντα. Ε, αλλά και αυτή φαίνεται να μπαίνει. Σε, σε, μια σειρά. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί. Ε, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, ούτε έχει γίνει κάποια συζήτηση όπω διαβάζετε και μέσα από το Πάκο 4. Ε, ούτως ώστε να υπάρξει συμφωνία. Ωστόσο, από διάφορε επαφέ που έχουν γίνει ανάμεσα σε Πάο και Βιερίνια, ε, η μεγάλη απόσταση που υπήρχε εκεί μετά το τέλο των playoff έχει ε, μικρύνει πολύ. Ε, εγώ να πω την αλήθεια, σαν αίσθηση εδώ και καιρό, έχω ότι η Βιερίνια δεν θα φύγει από Θεσσαλονίκη και τον Πάοκ. Αλλά αυτό είναι αίσθηση, δεν είναι κομμάτι του ρεπορτάζ. Ε, και να πω την αλήθεια, είχα και την αίσθηση και την πίστη ότι είτε έτσι είτε αλλιώ, αν δεν γίνει κάτι χοντρό ε, σε επαφέ των δύο, ότι κάποιο λίγο θα πέσει, κάποιο λίγο θα ανέβει, μια κουβέντα θα γίνει να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα, γιατί δεν νομίζω το ζήτημα συγκεκριμένο είναι αμυγό οικονομικό. Και θα βρεθεί κάποια λύση. Ε, οδεύουν προ αυτό το σημείο. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο παίκτη έχει ανανεώσει. Έτσι. Ε, ούτε ότι οι δύο πλευρέ τα βρήκανε και συνεχίζουν μαζί. Φαίνεται να είναι πιο κοντά. Νομίζω ότι μετά το μάτσο με την Πεσίκτα θα υπάρξει εξέλιξη σε αυτό το, το ζήτημα. Και εξέλιξη οριστική. Έτσι. Γιατί όπω α πούμε του Μαωρίσιο λέγαμε ότι ήταν μακριά οι δύο πλευρέ, δεν κατάφεραν να φτάσουν ποτέ κοντά και από ένα σημείο και μετά και ο Πάοκ σταμάτησε ότι ασχοληθεί με την υπόθεση Έτρεξε τη λύση του ΣΒΑΜ και ο παίχτη αποχώρησε. Και ο Πάκ τον αποχαιρετήσε. Δεν είναι τυχαίο το Βερήνο. Ο Πάκ δεν τον έχει αποχαιρετήσει. Παρά το συμβόλαιο του έχει λύσει, έχει τελειώσει από 30 Ιουλίου. Έτσι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώ θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Γι' αυτό λέω λοιπόν τα διάφορα ζητήματα τα οποία ήταν εκκρεμότητε με το που τελείωσε η σεζόν. Δηλαδή, Μαουρίσιο τελείωσε, έφυγε. Ήρθε η καταστάτη του ΣΒΑΜ. Στόχ τελείωσε, έφυγε. Βέρμπλουμ προχωράει προς αυτή, την τη κατεύθυνση. Βιεϊρίνια πάμε και να δούμε εξέλιξη οριστική, από εβδομάδα μάλλον. Ε, οπότε, να πω την αλήθεια, σε αυτό το κομμάτι ο Πάοκ μέχρι στιγμή προχωράει σε αποφάσει σημαντικέ. Και από εκεί και πέρα έχει κάνει και κάποιε άλλε κινήσει για διάφορου νεαρού. Ε, Διαβάζεται χθε για τον και τον Γκαργαλατζίδη, οι οποίοι συνεχίζουν ή να συνεχίσουν στον, στον Όφη. Ε, Διαβάζεται σήμερα από το Πάοκ 24. Ε, για την εξέλιξη που υπάρχει με τον, με τον Τσαούσι, τον αριστερό τον Νεαρό, ε, ο οποίο ε, είναι στο στόχαστρο του Πανετολικού ε, και φυσικά και αυτό έχει το, το ενδιαφέρον του. Ε, και ο Πανετολικό επίση έχει μια ίδια λογική με τον, με τον Όφη. Δεν θέλει να μπαίνει στη διαδικασία ε, δανεισμών. Αλλά σε τέτοιε επαφέ, από πλευρά Πάοκ, ε, υπάρχει. Η σκέψη. Η, όχι η σκέψη. Δεν μου έρχεται η λέξη τώρα, κόλλησα. Η. Πω, η σκέψη, τέλο πάντων, να καθίσω από αυτό γιατί κόλλησα και δεν μου έρχεται η, η λέξη. Ε, να υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό μεταπόληση και φυσικά και μια κουβέντα αν ποτέ ξαναγίνει τέτοιο, να υπάρχει μια ποτεραιότητα για να επιστρέψει στην, στον ΠΑΟΚ. Ε, όλα αυτά έχουν το ενδιαφέρον του και όλα αυτά δείχνουν αυτό το οποίο λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα που συζητούσαμε και λέγαμε το καλοκαίρι που έρχεται έχει πολλά πράγματα μπροστά για το Ρέμπε που έχει αναλάβει μια καινούργια ομάδα και καλείται να, να πάρει διάφορες αποφάσεις ε, είμαστε στο διάστημα των αποφάσεων αυτών ε, δηλαδή το, το, διάστημα στο οποίο ε, οι όποιε επαφέ έχουν γίνει τον προηγούμενο καιρό ε, αναμένεται να φέρουν και τα, τα, διάφορα αποτελέσματα έτσι, σημαντικά είναι όλα αυτά φυσικά και το μάτς όπως είπα και πριν ε, με, τον, με την Πεσίκτα είναι στο προσκήνιο. Ε, η ομάδα έχει επικεντρωθεί σε αυτό και όσο πλησιάζουμε κιόλα στην, στην ημέρα του αγώνα, τόσο περισσότερο θα, θα κάνει, θα, θα είναι και το μυαλό μα και εμά και τη ομάδα φυσικά που εκεί είναι. Αλλά είναι και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία ε, επίση ε, απασχολούν και είναι έτσι πολύ σημαντικά. Έλεγα λοιπόν ότι όλα αυτά τα αυτά γύρω-γύρω προφανώ και, και απασχολούν, αλλά βλέπετε ότι είναι το μάτς με την Πεσίκτα μπροστά το οποίο έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έρχονται και διάφορε πληροφορίε για τους Τούρκου. Ε, νομίζω ότι μέχρι αργά το βράδυ σήμερα ε, είναι να δηλωθούν οι, οι παίκτες, που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο παιχνίδι τη προσεχού Τρίτη. Ε, η Μπεσίκτα γενικότερα παλεύει να κλείσει διάφορε υποθέσει. Νομίζω ότι δύσκολα θα κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να τελειώσει μια υπόθεση τόσο γρήγορα ε, σήμερα, για παράδειγμα, και να προλάβει και να δηλώσει τον οποιοδήποτε παίκτη τέλο πάντων ε, κλίση για το Μάτσι Τρίτη. Ε, η υπόθεση του, του Σισέ, που λέγαμε του επιθετικού, που φαινόταν να είναι κοντά, δεν έχει προχωρήσει. Ε, και έτσι, από ό,τι φαίνεται, η Μπεσίκτας θα κινηθεί για αυτό το παιχνίδι με τον Λάριν στην επίθεση τη, ένα παίχτη που. Πολλέ φορέ το έχουν αναφέρει και για τον Δέχον, το και για τον τον έχουν αναφέρει για τον Ολυμπιακό. Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι υπό παραχώρηση Αλλά δεδομένη χρονική στιγμή, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλοι, ε, αναμένεται να, να έχει έτσι ρόλο βασικού από ό,τι φαίνεται. Και πάντα ξαναλέω, όταν μιλάμε για τουρκικά σενάρια, όταν μιλάμε για τουρκικέ ειδήσει, πληροφορίε, ε, φήμε και οτιδήποτε, πάντα κρατάμε μικρό καλάθι. Αλλά από ό,τι φαίνεται. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και ανακοινώσει από πλευρά Μπεσίκτα, δύσκολα να έχει κάποια τόσο σοβαρή διαφοροποίηση και να έχει κάποιον παίχτη έτσι διαθέσιμο, να το πω έτσι, για το παιχνίδι τη Τρίτη καινούριο σε σχέση με αυτού που έχει μέχρι, μέχρι τώρα. γενικά, όπω καταλαβαίνετε, όσο πλησιάζουμε και το παιχνίδι με του Τούρκου, από την πλευρά του βγαίνουν έτσι διάφορα Δημοσιο... Γενικότερα προσπαθούν χωρίς να υπάρχει λόγος και χωρίς να έχει γίνει πραγματικά απολύτως τίποτα. Ε, γιατί μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, έτσι δεν πιάνω όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα είναι εκτό ποδοσφαίρου, ή μάλλον πρέπει να είναι εκτό ποδοσφαίρου. Και μιλάμε για ένα μάστο το οποίο γίνεται σε άδειο γήπεδο. Ε, το να προσπαθούσαν τα μου μουε τα τουρκικά που από ό,τι καταλαβαίνω δεν προκύπτουν μέσα από κύκλου συμπεσίκτες όλα αυτά τα οποία γράφουν. Ε. Ε, να δημιουργήσουν κλίμα σε ένα παιχνίδι που θα έχει και 30.000 κόσμο. Ε, Τέλο πάντων, δεν μου κάνει και τόσο εντύπωση. Αλλά μιλάμε για να είμαστε πίνει και κλεισμένο των θυρών και γενικά οι Τούρκοι σε πάρα πολλέ δημοσιεύσει, αναφορές αναφορέ του, προσπαθούν να το δώσουν έναν άλλο τόνο. Κάτι που να πω την αλήθεια μου φαίνεται πολύ υπερβολικό. Και ό,τι και να είναι, είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, ρε παιδιά. Δηλαδή, όχι παρενέβη ο, ο υπουργό τι ήταν τουρισμού, όχι τουρισμού. Ο... Του το αθλητισμού τι ήταν στην Τουρκία για να γίνει το παιχνίδι, να το δώξει, να το δείξει και... ε... ελεύθερο κανάλι στην Τουρκία. Έχει κάνει και πάω κάποιε τέτοιε κινήσει, αλλά είναι πολύ περιορισμένη τέλο πάντων έκταση. Αναφέρομαι σε διάφορα μου τα οποία πραγματικά διαρκώ προσπαθούν να ανεβάσουν Δηλαδή, έχω, βλέπω και μία δήλωση του Προέδρου τη ε, ο οποίο καταλαβαίνω, Προσπαθεί λίγο να χαμηλώσει του ε, τόνου. Ε, δηλαδή, α πούμε, χθε έκαναν κουβέντα μέχρι και για τη φανέλα που γράφει τέλο πάντων μέσα, στη ραφή μέσα, όχι γράφει πόντος ή γράφει και σοφιά. Πολύ κουβέντα για το τίποτα. Και επειδή το βλέπω να έρχεται την Τρίτη, ε, ό,τι και να είναι, παιδιά, είναι ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Κρίνει μία πρόκριση. Ούτε αν περάσει ο Πάοκ οι Έλληνε είναι καλύτερα από του Τούρκου γενικά, ούτε αν περάσει η Μπεσίκα του Τούρκου είναι καλύτερα από του Έλληνε. Και ούτε λύνεται κανένα πρόβλημα από όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε προγούμενο προηγούμενο διάστημα από ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου 90 λεπτά. Δηλαδή είναι εντελώ διαφορετικά τα όσα. ή μάλλον πρέπει να είναι εντελώ διαφορετικά και να μην έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο όσα γίνονται έξω από το γήπεδο, ανάμεσα στι δύο χώρε. Και είναι και ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Στο παιχνίδι ποδοσφαίρου ούτε καλώδια απλώνονται, ούτε ξέρω εγώ πλοία ακολουθούν άλλα πλοία, τίποτα. Δεν έχει κανένα λόγο να γίνει το λεφτή κουβέντα. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το, το αναφέρω γιατί όντω οι, οι Τούρκοι πόσο πλησιάζουν, όλοι και κάτι ακόμα θα βρουν να, να ασχοληθούν και να ανεβάσουν επικοινωνιακά. Αλλά γενικότερα είναι δείγμα του πώ λειτουργούν τα, τα τουρκικά τα μέσα μαζική ενημέρωση έχει και άλλο σενάριο για τον Βέρμπλουμ από τη στιγμή που έχει γίνει γνωστό από ό,τι καταλαβαίνω ότι ε, ο παίκτη ε, αναμένεται να λύσει το συμβόλαιο του από τον ΠΑΟΚ υπάρχει σενάριο και για τη Ρωσία ε, που, εντάξει εκεί έχει ένα πολύ καλό όνομα λόγω της πολυετούς παρουσίας του Τσέσεκα και προφανώς αν μείνει ελεύθερος ίσως κάποια ομάδα από εκεί να, ασχοληθεί δεν γίνεται, στο δημοσίευμα το ρωσικό δεν γίνεται αναφορά στην ομάδα του, του Βέρμπλουμ την, ομάδα που φέρεται να ασχολείται με το Βέρμπλουμ αλλά δεν μου κάνει εντύπωση. Αν το Διοβέρμουνο μόνος τελειώσει το συμβόλαιό του με τον, με τον Πάο, το λήξει, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν κινηθεί και κάποια ε, ρωσική ομάδα ε, για, την, ε, για την απόκτησή του. Έτσι. Λοιπόν, κάπω έτσι έχει η επικαιρότητα για τα του, του Ποδοσφαίρου. Ε, έχουμε να πούμε και για τα του, του Μπάσκετ κάποια πράγματα για την προετοιμασία η οποία έχει ξεκινήσει εκεί. Σήμερα ε, και μια έτσι άτυπη Media Day. Που έχει το, το ενδιαφέρον τη και, και αυτή γενικά όσο προχωράμε έτσι και περνάνε οι μέρες και ο, και ο Αύγουστο πάμε λίγο όσο μπορούμε σε όλα τα αθλήματα να μπούμε σε μια διαδικασία. Αν και στο ποδόσφαιρο είχαμε εικόνα, okay, για τον μπάσκετ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Να μπαίνουμε λίγο σε μια ομαλή κατάσταση όσο γίνεται. Έτσι, με προπονήσει, με παιχνίδια τέλο πάντων, ό,τι μπορούμε για να ξαναέχουμε μια κατάσταση κανονική και όχι. Μια κατάσταση χωρί παιχνίδια, χωρί προπονήσει με του παίκτε εκτό αγωνιστική δράση και όλα αυτά. Θα τα πούμε και του μπάσει στο δεύτερο μισάωρο. Έχουμε να πούμε για το ποδόσφαιρο κάποια ακόμα. Θα μιλήσουμε λίγο με το Στέργιο. Προλάβουμε λίγο να, να μα δώσει και ρεπορτάζ γιατί γίνεται και με την α, προετοιμασία εν ώψη Μπεσίκτα. Οπότε, έστω και για λίγο ακόμα, για το τελευταίο κομμάτι, γιατί είπαμε σήμερα Μπήκαμε λίγο πιο αργά λόγω του φιλικού του, του Άρη. Έχουμε να πούμε αρκετά. Θα πάμε τώρα στο, στο διάλειμμα μαζί μα φυσικά είναι η Στίχημαν, live καζίνο. 24 ώρε στο 24 ώρο 7 ημέρε την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατέ συγκινήσει και αμέτρητε στιγμές διασκέδασης, Όπου κανεί δεν είναι μαζί σα φυσικά και το καζίνο σα. Ε, το σερί application το οποίο έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα εσεί κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδε πρωταθλήματα και αθλήματα. Για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτό όμω από τι 100.000 ευρώ μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα. Με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Φυσικά το application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android. Και βέβαια, ε, ολοκληρωμένο προϊόν από το στοίχημα.gr, cash out, live streaming στα μεγάλα από τα συναλλαγές, ταχύτερε συναλλαγέ, άμεσο customer service κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Φυσικά ισχύουν όροι και προποθέσει. Ε, το CDAP ευκαρπία επίση είναι μαζί μα, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Απευθύνεται στου γονεί που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σα, ενισχυτική διδασκαλία, χορό, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά πολλέ ακόμη δραστηριότητε. Περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σα αμέτρητε δημιουργικέ στιγμέ. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972 230 121 τηλέφωνο επικοινωνία και φυσικά μέσω mail την Πάμε στο διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο το δεύτερο και τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Να δούμε ό,τι άλλο υπάρχει για το ποδόσφαιρο. Να αναφερθούμε και στα του μπάσκετ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Σήμερα δεύτερο και τελευταίο αναγκαστικά ε, λόγω τη επικαιρότητο. Το είναι το, σωστό. Ε, μέχρι και 9 λοιπόν εδώ, Νίκος Μουσκοβίτης πίσω το μικρόφωνο, αθλητικό λίμπερο 107,4, πάω 24. Είπαμε κάποια πράγματα ε, για την σημερινή έτσι, επικαιρότητα. Το βλέπετε και τα τελευταία 24 ότι ζητήματα τα οποία συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι κάποιες θα πρέπει να λυθούν έρχονται έτσι, στην, ε, στην επικαιρότητα και περιμένουμε να δούμε τις οριστικές ε, Εξελίξει το κομμάτι το μεταγραφικό όπω καταλαβαίνετε ε, δεν νομίζω ότι ο Πάοκ έχει κάνει την οποιαδήποτε κίνηση αυτό το διάστημα. Είναι ξεκάθαρο ότι περιμένει έτσι, το Μάτσε Τρίτη που αντιλαμβάνεστε ότι αλλιώ κινείσαι ε, με μια πρόκριση. Ε, αλλιώ κινείσαι αν έχει έρθει κάποιο αποκλεισμό. Ε, Προφανώ και οι διάφορε μεταγραφικέ κινήσει που είναι να γίνουν και αφορούν την ενίσχυση. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κινήσεις που έχουν σχέση και με το κομμάτι ε, των αποχωρήσεων ή των πωλήσεων. Εγώ δεν λέω ότι ε, και ούτε έχει προκύψει από κάπου επίσημα ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πουλήσει για να πάρει. Έτσι Ούτε πούλησε κανέναν για να πάρει τον ΣΒΑΜ, ούτε πούλησε κανέναν για να πάρει τον Νινούα. Έτσι. Το γεγονό ότι καλείται να εξοθολογήσει το μπάτζετ του, ναι, είναι μια πραγματικότητα. Αλλά δεν ε, του έχει βάλει κανένα κανένα μαχαίρι στο λαιμό ότι πρέπει να πουλήσει το Γιανούλη για παράδειγμα για να πάρει κάποιον άλλον. Αν θέλει. Έτσι. Ε, απλά είναι οι διάφορε υποθέσει οι οποίε, όπω έχουμε πει, είναι ανοιχτέ. Σταδιακά κάποιε έχουν ολοκληρωθεί, κάποιε οδεύουν προ την ε, ολοκλήρωσή του. Όπω είπαμε για τι διάφορε αυτέ περιπτώσει. Ο Στόχο, ο Βέρμπλουμ, η υπόθεση που παραμένει ανοιχτή. Οι διάφοροι νεαροί που ε, ανήκουν στο ρόστερ και αναμένονται διάφορες αποφάσεις για, για αυτούς όπως η χθεσινή που είχε να κάνει με την ε, παραχώρηση και του Διαμαντή και του Καρικαλατζίδη στον, ε, στον, Όφι ε, νομίζω ότι και οι δύο ήταν εκεί θα ήταν σήμερα στο Ηράκλειο, μάλλον αύριο θα υπάρξουν ανακοινώσει εκτός και αν έχει υπάρξει ανακοινώσεις και εγώ ε, 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 δεν την έχω δει που δεν αποκλείεται και αυτό αλλά όχι δεν νομίζω ε, είναι και το θέμα του Τσαούση που αναφερθήκαμε το τι γίνεται με το ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτόν από πλευράς α, uh, πανετολικού. Ας πούμε βλέπω κάποιες δηλώσεις. Γενικότερα οι Τούρκοι δεν... Και εσύ ρε ουέ, θα βάλε εκεί πέρα ένα κλειδάρχο τώρα. Μην πέσουμε μεταξύ του αυτοί οι δύο, ναι, στο κεφάλι μα τώρα. Έχει δηλώσει, α πούμε, τώρα του προπονητή τη εθνική ομάδα τη Τουρκία, του Σενιόλ Γκουνιέ. Εντάξει, προπονητή με μεγάλη ιστορία στη, στην Τουρκία. Ε, που μεταξύ άλλων, α πούμε, αναφέρει ότι δεν θα έπρεπε το παιχνίδι να γίνει στην, στην Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσε ο Εύα να, μην, να επιλέξει να μην γίνουν. Ε, ο, α, τα και οι δύο, με ενημερώνουν. Οκ. Okay. Ε, ανακοινώθηκε κανονικά. Ε, για τον ε, Διαμαντή και τον Καγκαλάτζεδι. Έλεγα λοιπόν ότι. Ε, θα μπορούσε ο Εύα να έχει καθαρίσει την όλη υπόθεση και να μην ασχολούμαστε, αλλά από τη στιγμή που μπήκανε και οι δύο, ξαναλέω, αυτό το οποίο εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι. Θα γίνει σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι άδειο. Σε ένα γήπεδο το οποίο είναι άδειο. Δεν θα έχει κόσμο στο γήπεδο για να πει ότι μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε προβοκάση και πρόβλημα και όλα αυτά. Η Μπεσίκτα θα έρθει εδώ, θα παίξει το παιχνίδι τη Τρίτη και θα γυρίσει πίσω. Δεν έχει κάτι άλλο να γίνει. Αν γινόταν σε κάποιο γεμάτο γήπεδο, μπορεί και να καταλάβαινα λίγο την όποια φασαρία από διάφορα μου. Τέλο πάντων, το, το λέω γιατί συνεχίζεται από πλευρά μέσων μαζική ενημέρωση, ξαναλέω και όχι από την Μπεσίκτα, γιατί και ο προεδό αυτό που λέγαμε πριν γενικότερα έχει κρατήσει χαμηλά του τσόνου, ούτε από πλευρά τη Μπεσίκτα έχει βγει τίποτα. Ε, από όλα αυτά τα οποία έχουμε δει να γράφονται στην, ε, στην Τουρκία. Ε, απλά καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αυτέ αναφορέ, δεν γίνεται και εμεί να μην τι αναπαράγουμε και να μην τι αναφέρουμε και εμεί. Λοιπόν, ε, ο Πάουκ σήμερα έκανε μία προπόνηση. Χθε χαιρεπώ. Έτσι, σήμερα επέστρεψε σε διαδικασία προπονήσεων και ουσιαστικά στην τελική ευθεία τη προετοιμασία της προετοιμασίας του για το, για το παιχνίδι με την, πεσίκτα την και με αρνητικά τεστ, γιατί αυτή είναι η διαδικασία που καλείται να, να ακολουθεί κάθε εβδομάδα, νομίζω ότι η διαδικασία είναι κάθε μια εβδομάδα τεστ. Και, και στον Πάοκ που, που υπήρχαν και δύο κρούσματα, ε, έτσι προχωράνε σε, σε όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα. Επίση, ε, έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα ότι ο Πάοκ θα παίξει τον Παναφναϊκό ε, στο Άκα στι 5 Σεπτεμβρίου. Ε, ό,τι και να γίνει με την πεσίκητα είναι ανάμεσα. Σε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, ακόμα και αν ο ΠΟΟΚ δεν καταφέρει να αποκριθεί την, την Τρίτη, θα έχει προκριματικό Europa League εκεί προ τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οπότε αυτό το παιχνίδι είναι ανάμεσα στι δύο ημερομηνίε ε, και θα γίνει στο, στο ένα καλό φιλικό με, με τον Παναφυναϊκό, με τον ενισχυμένο Παναφυναϊκό. Το ενδιαφέρον του αυτό γιατί οι κινήσει που έχει κάνει ε, είναι διαφορετικέ σχέση με αυτέ που έκανε τα προηγούμενα χρόνια και αρχίζει να ανεβαίνει πάλι και στα χρήματα τα οποία δίνει και σε αυτά τα οποία κινείται στην αγορά. Θα το δούμε πώ θα είναι. Γιατί εκεί υπάρχουν διάφορε αλλαγέ και άλλο ε, προπονητή και διάφοροι καινούργοι παίκτε τέλο πάντων. Έτσι, αυτά μετά το ποδοσφαίρου, Για να πάμε στα του μπάσκετ για να κλείσουμε με αυτά. Ε, είπαμε ότι σήμερα έγινε μια πρώτη Media Day στο, στο Παλατάκι ε, με όλα τα απαραίτητα μέτρα και οι με μάσκα και με αποστάσεις και με όλα ε, και ο Κώστας ο Μέξας είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα και ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης και ο Νόντας ο Παπαντονίου ε, δίνοντας λίγο έτσι το στίγμα για τη για την νέα σεζόν αντιλαμβάνεστε ότι και διαβάζοντας αυτά και μέσα από το ΠΑΟΚ24 ότι προφανώς και υπάρχει μια επιφυλακτικότητα από όλους όχι για τον ΠΑΟΚ ε, για τη νέα χρονιά που έρχεται γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει δεν έχουμε εικόνα από διάφορε ομάδε, δηλαδή δεν είναι ότι οι ομάδε όλε έχουν ολοκληρώσει τα Από του. Αρκετέ ομάδε είναι αυτέ οι οποίε έχουν ανοιχτέ. Ε, έχουν ανοιχτό ακόμα το κομμάτι τη δημιουργία ρόστερ. Η Λάρσο και ο Κολοσσό τώρα ξεκίνησαν να κάνουν ομάδα. Ο Άρη έχει τα θέματα του με τα μπαν. Ακούγονται διάφορα για συμφωνίε, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Ε, οπότε δεν έχουμε ακριβή εικόνα για το τι περιμένουμε να δούμε, ή μάλλον θεωρία, γιατί την εικόνα θα την έχουμε μέσα από τα γήπεδα. Και από τα παιχνίδια όταν αυτά ξεκινήσουν. Γιατί σήμερα είδατε τι έγινε με την, με την ΑΕΚ, με το κρούσμα το θετικό που βρέθηκε εκεί. Η ΑΕΚ είχε φύγει για προετοιμασία στα Γιάννενα, γυρνάει άρον-άρον γιατί βρέθηκε παίκτη θετικό στον, στον κορονοϊό. Νομίζω και είναι γνωστό ότι κυρώνει και όλα τα φιλικά τη σε πρώτη φάση. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν ξέρω αν στην πορεία θα τα, θα τα γυρίσει. Αλλά τώρα είναι μια γενικότερη αναστάτωση. Και νομίζω ότι επειδή μιλήσαμε και με παίκτε που είναι μια πρωτόγνωρη φάση για αυτούς όλοι. Δηλαδή, είναι πρωτόγνωρο για ένα παίχτη να είναι 5-5,5 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Ε, είναι... Εμένα θα μου κάνει εντύπωση αν κάποιοι παίχτες, ας πούμε, έχουν και λίγο, είναι λίγο μαζεμένοι όταν είναι να κάνουν προπόνηση, γνωρίζοντα ότι ο ιός που μεταδίδεται τόσο εύκολα ε, είναι γύρω, γύρω τους. Ε, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να, συμβιβαστούν όλοι και βέβαια ε, τηρώντας ο καθένα τα, απαραίτητα τα μέτρα να μην προκύψει και σε άλλους αυτή η αναστάτωση που προέκυψε στην ΑΕΚ για παράδειγμα. Γιατί είναι αναστάτωση έτσι. Ε, και η ΑΕΚ σε αυτή είχε φύγει προετοιμασία προφανώς και όλη η ομάδα ήταν σε ένα πουλμαν ήταν δυο τρεις μέρες η ομάδα μαζί είναι μια διαδικασία η οποία πραγματικά φέρνει και μεγάλη αναστάτωση σου χαλάει το πρόγραμμά σου έτσι γιατί αν έχεις βγάλει ένα πρόγραμμα ξεκινώντας για το τι θες να κάνεις εβδομάδα με τη βδομάδα, πότε έχεις τα φιλικά σου και όλα αυτά, όλα αυτά μπορεί να πάνε πίσω. Γενικά είναι μια α, καθημερινότητα, να το πω έτσι, που είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με πριν. Θα μου πείτε ότι η καθημερινότητα είναι διαφορετική σε σχέση με πριν σε όλους. Όχι μόνο στις ομάδες και δύσεις ομάδες μπάσκετ, αλλά το βλέπουμε ότι αυτό το οποίο φοβόμασταν για παράδειγμα, να, να γίνεται με αφορμή και το κρούσμα που βρέθηκε στην, στην ΑΕΚ. Τώρα, ε, ο ΠΑΟΚ σήμερα είχε προπόνηση το, το απόγευμα, ήταν να κάνει προπονήσεις με την ομάδα να ξεκινήσει και ο Μίτρου Λόγκ, ε, ο οποίος είναι από την Τρίτη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ε, επίσης, ε, είπαμε ότι οι αφήξει οι υπόλοιπε. Είναι στο βάθο αυτή τη εβδομάδα, δηλαδή μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, τελευταίε, τέτοια ώρα περίπου Αναμένεται να είναι εδώ και οι δύο τελευταίοι, ο Γκρίφιν και ο Λόβ. Οπότε, έτσι με λίγο, λίγο μπακαλίστηκα να πούμε ότι από την άλλη Δευτέρα ουσιαστικά ο Μέξο του έχει όλου στη διάθεσή του προκειμένου να, να δουλέψει αυτά τα οποία, τα οποία θέλει. Ο προποντή του Πάοκ εξήγησε κάποια πράγματα σήμερα για αυτά τα οποία θέλει να κάνει με την, με την καινούργια ομάδα την οποία νομίζω θα χρειαστούμε και λίγο καιρό για να την, για να την δούμε και βέβαια. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε για αυτήν είναι στο χαρτί και όχι κάτι που μπορούμε να το. Δεν έχουμε εικόνα συγκεκριμένη. Ε, νομίζω ότι αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όσα είπαμε μέσα, σας, είναι δύο πράγματα. Αυτά μάλλον που έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι ότι ε, στον Πάοκ έχουν προσπαθήσει και οι κινήσει που έχουν κάνει ε, είναι στο πλαίσιο του να έχουν μια ομάδα που να μπορεί να καλύψει πολλά πράγματα μέσα στο κήπεδο. Να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύνθεση χαρακτηριστικών. Πάντα στο μέτρο δυνατού και στα χρήματα τα οποία μπορεί να δώσει ο Πάοκ. Γιατί δεν έχει τρία εκατομμύρια μπάτζετ για να κάνει και να πάει σε επιλογέ ε, πολύ πιο ακριβέ. Με συγκεκριμένα χρήματα θεωρούν, θεωρούν στον Πάοκ ότι οι κινήσει που έχουν κάνει καλύπτουν πολλά πράγματα και στα χαρτιά έτσι φαίνεται. Ε, και με το ρόστερ το οποίο έχει δημιουργηθεί εξήγησε ότι ε, θεωρεί ότι η ομάδα έτσι όπω είναι, έτσι όπω έχει δομηθεί θα έχει επιλογέ στο παιχνίδι τη. έζητο θα έχει επιλογέ δεν εννοώ το να βάζει και να βγάζει διαρκώ, ενώ να έχει διάφορου τρόπου για να απειλήσει το αντίπαλο καλάθι, είτε κοντά είτε μακριά, κυρίω από μακριά, με παίκτε στην περιφέρεια που θα έχουν μεγάλο βάρο επιθετικών αποφάσεων. και ένα άλλο κομμάτι το οποίο εγώ κράτησα από αυτά που είπε ο, ο Κώστας ο Μέξας και για μένα μπορεί να είναι και πιο σημαντικό από το κομμάτι το, το αγωνιστικό είναι ότι η περσμένη χρονιά, όπω είπε, μπορεί να αφήσει κάποια διδάγματα παρότι ήταν πάρα πολύ κακή και έτσι, όπω εξελίχθηκε μια συγκυρία εντελώ έξω από τον μπάσκετ, έσωσε τον Πάοκ. Ε, και τόνισε ότι πρέπει να χτιστούν σχέσει εμπιστοσύνη. Και όταν χτιστούν σχέσει εμπιστοσύνη, προφανώ δεν εννοεί τη σχέση εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει με ένα παίκτη, εννοεί όλο τον οργανισμό εντό και εκτό γηπέδου κόσμο, διοίκηση, χειρογύρω τέλο πάντων όλοι, να είναι όσο μπορούν ενωμένοι. Γιατί το μπάσκετ του Πάουκ έχει φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει και για αυτό το λόγο. Έτσι. Και έχει το, τη σημασία του αυτή γιατί ο Κώσο είναι ένα παιδί που είναι εδώ πολλά χρόνια. Ένα προπονητή που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια. Παιδί, όλο παιδί. Ε, είναι ένα ο οποίο ξέρει τον μπάσκετ τη πόλη. Είναι ένα ο οποίο ήταν και πέρσι από ένα σημείο και μετά στην ομάδα στα πολύ δύσκολα περσινά όταν ανέλαβε και προφανώ και κατάλαβε το τι ακριβώ επικρατούσε όσον αφορά το κλίμα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό. Είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικό, να πω την αλήθεια. Ε, ή, μπορεί η ομάδα να το αλλάξει με αποτελέσματα και με κάποιε νίκε που μπορεί όντω να αλλάξει το κλίμα γύρω από αυτήν. Η διοίκηση επίση, οι κινήσει που έχει κάνει μέχρι τώρα είναι προ αυτή την κατεύθυνση τη Σχέσει εμπιστοσύνη γιατί κάνει κινήσει που πραγματικά είναι σε, σε καλό δρόμο και έχει ακόμα πολλέ άλλε μπροστά τη. Αλλά βέβαια καταλαβαίνει ότι πολλά πράγματα κρίνονται και όταν ξεκινάει η σεζόν, όταν θα έρθουν κάποια άσχημα αποτελέσματα γιατί θα έρθουν και αυτά. Όταν θα στραβώσουν κάποια πράγματα που επίση μπορεί να έρθουν και αυτά εκεί θα φανούν οι σχέσει εμπιστοσύνη που είπε ο προποντή του Πάου και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί πραγματικά ο ίδιο είναι μέσα στην ομάδα και πέρσι και ξέρει α, το τι ακριβώ σημαίνει αυτό το, το οποίο είπε. Ε, ενδιαφέροντα πράγματα και από τον Βαγγέλλο Μαργαρίτη στη λογική ότι. Εντάξει, ο αρχηγό του Πάοκ. Είναι, είναι μια εμβληματική φιγούρα. Ένα τη σεζόν. Ε, ξέρει πάρα πολύ καλά το, το τι έχει να κάνει. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον ο ρόλο του φέτο. Ε, και το, το ενδιαφέρον σε αυτά που μετέφερε ο Βαγγέλλο Μαργαρίτη ήταν. Ε, στο κομμάτι το οποίο εγώ να πω έχω μια επιφύλαξη. Να, να πω την αλήθεια. Ειδικά για, το, για τη λογική ότι ξεκινάει το προτάσιμο όταν ξεκινήσει αυτό. Του ενό μάρτυρ την εβδομάδα. Ε, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα η οποία θα... θα χρειαστεί χρόνο για να βρεθεί μέσα στο γήπεδο Μιλάμε για 10 καινούριου Ε, Ο αρχηγός εξήγησε ότι ίσως και να είναι καλό αυτό Και όπως είπε και ο προποντής ο Κώστος ε, Οι παίκτες που έχουν έρθει περισσότεροι είναι η εμπειρία που έχουν του ενός παιχνίδιου την εβδομάδα Και όχι τα 2-3 μάτς ε, με τις Ευρώπες και με αυτά και αυτό το οποίο το είπε και ο, και ο μέσα που μέχρι σα λίγο ταύσιμο και ο Νότο Παπαντονίου το είπε, ε, ότι στον Πάοκ έχουν στο μυαλό του, εφόσον όλα πάνε καλά, ξεκινήσει η σεζόν και όλα αυτά τέλο πάντων και λειτουργεί ομάδα κανονικά, να επιστρέψουν στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν. Το έχουν σαν κάτι που είναι στο μυαλό του και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Δεν ξέρω αν είναι στόχο. Οι στόχοι νομίζω θα φανούν από την πορεία τη σεζόν το τι μπορεί να διεκδικήσει. Γιατί α πούμε σήμερα που μιλάμε. Ε, επειδή καταλαβαίνω ότι όπως πολύ εύκολα πολύ έχουν μια άποψη αρνητική, έτσι εύκολα δημιουργούν και προσδοκίε. Ε, Αφήστε μου, μιλάμε. Πάω και είναι κάτω από το επίπεδο των ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη. Και δεν εννοώ προφανώ τον Παναφνέο και την ΑΕΚ, εννοώ και τον Περιστέρι, εννοώ και τον Προμηθέα, ίσω εννοώ και τον Ρακλή. Ε, έχουν άλλα ρόστερ αυτέ οι ομάδε. Είναι ρόστερ πιο ακριβά, ρόστερ στα χαρτιά πιο ποιοτικά, και ρόστερ επίση πιο γεμάτα. Από πλευρά επιλογών. Και είναι φυσιολογικό γιατί παίζουν στην Ευρώπη. Δηλαδή, μην έχουμε στο μυαλό μα ότι ο Πάος ξεκινάει τον χρόνο και πάει να βγει τρίτο. Καλά θα ήτανε Και μπορεί και στο τέλο να το διεκδικεί κιόλα έτσι, δεν το ξέρουμε. Αλλά πρέπει να δούμε διάφορα πράγματα μέχρι να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο. Για να έχουμε εικόνα τόσο καλή για ό,τι περιμένουμε να... να, δούμε από την, από την ομάδα. Έτσι. Ε, αυτή είναι η, η διαδικασία σημερινή και ο Παπαντονίου είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Ο Παπαντονίου δεν έχει καμία σχέση με τον Παπαντονίου που είχε έρθει πριν ε, ε, δύο χρόνια για να μπει ουσιαστικά σε μια ομάδα γιατί ήταν ελεύθερο τότε ως, ε, με ένα μηνιαίο συμβόλαιο το τότε είχε τραυματιστεί ο Γκός Αν θυμάστε, ε, έχει κάνει δύο πάρα πολύ καλέ σαζών. Εγώ νομίζω ότι έχει οριμάσει σε πολλά πράγματα. Μου φαίνεται αρκετά διαφορετικό. Ειδικά στο κομμάτι του μπάσκετ, οι δυο πολύ γεμάτε ζώνε που έκανε και με τον Πανιόνιο και με την Λάρισα ε, του δώσαν και έξτρα αυτοπεποίθηση γιατί έτσι κι αλλιώ την έχει. Ε, Εξήγησε και ο ότι ο, 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 ο coach τον, του έχει εξηγήσει αυτά που θέλει από αυτόν. Δηλαδή λίγο να επιστρέψει στο κομμάτι το αμυντικό που το γνωρίσαμε κυρίω μέσω ΑΕΚ και πέρσι στη Λάρισα και πέρσι στον Πανιόνιο σε ομάδε άλλου επίπεδου είχε πιο πρωταγωνιστικό ρόλο και στην επίθεση. Εhm. Εξήγησε και ο ίδιο ότι παίζει ρόλο, είναι σημαντικό για αυτό ότι έκανε μια διετή συμφωνία με τον Πάο, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ε, διάθεση έτσι για περαιτέρω συνεργασία και εμπιστοσύνη. Ε, οπότε περιμένουμε σταδιακά με την ομάδα να κάνει προπονήσει το πρώτο διάστημα, και νομίζω θα το πάει έτσι για κάνα δύο εβδομάδε ακόμα. Έτσι, μέχρι να έχουμε μια πρώτη ενημέρωση σωστά, και μια πρώτη εικόνα για το κομμάτι που έχει να κάνει με τα, με τα φιλικά παιχνίδια και το τι αρχίζει να βγαίνει από τα χαρτιά. Μέσα στο YouTube, γιατί νομίζω ότι την προπονήσει τώρα στο ξεκίνημα μετά από πέντε μήνε χωρί αγωνιστική δράση και χωρί καν προπόνηση ομαδική για του περισσότερου παίκτε, ε, αντιλαμβάνεστε ότι στην αρχή είναι λίγο διαφορετική. Δεν ξέρω αν έχει και τόσο πολύ μπάσκετ. Έχει προφανώ και μπάσκετ, αλλά έχει και άλλα πράγματα προκειμένου το κορμί των παιχτών να, να επιστρέψει σε κατάσταση έτσι αγωνιστική. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, επειδή μόλι ήρθε η ενημέρωση, ε, για να πούμε την λίστα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την πεσίκτα, αν μας το επιτρέψει η τεχνολογία. Λοιπόν, θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Θα το βρούμε. Λοιπόν, θα το βρούμε και θα την αναφέρουμε. Ποτέ δεν είναι αργά. Απλά επειδή ήρθε η ειδοποίηση, να την αναφέρουμε πριν κλείσουμε. Ε, γιατί είπαμε ότι σήμερα είναι τελευταία μέρα, μέχρι αργά το, το βράδυ. Λοιπόν, 25 παίκτες στη λίστα Α. Ακπομ, Ροντρίγκο, Μπαλογιάννης, Μπίσεσβαρ, Κρέσπο, Μάτο, Ελκαντουρίε, Εσίτη, Γιανούλη, γκασον, Λιμνιός, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Μιχάη, Νινούα, Πασχαλάκης, Πέλκα, Ρέι, Ζαμπά, Σβάμπ, Σφιντέρσκι, Τσαούση, Τσιγκάρα, Τζόλη και Ζιβκοβίτ. Έτσι 25 τη λίστα Α και στη λίστα Β είναι Ο Γαϊτανίδη, Ο Κωνσταντέλια, Ο Γαϊτανίδης, Ο, ο, ο Κούτσια, ο τη ο Παναγιώτου και ο Ταλιχμανίδη. Ο κούρια είναι εκτό από την 25η την, την πρώτη. Αυτό λοιπόν και με το κομμάτι που έχει να κάνει με, την, με τη λίστα του ΠΑΟΚ, του διαθέσιμου ποδοσφαιριστέ του Αμπέλ Φεραίρα για το παιχνίδι με την Πεσίκτα. Κάπω έτσι λοιπόν κλείνουμε. Είχε, έτσι και με την είδηση επί του πιεστηρίου, λένε όλοι. Ε, μαζί μα. Live καζίνο 24 ώρε το 24ωρο, 7 ημέρε την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατέ συγκινήσει και αμέτρε στιγμέ διασκέδαση, όπου κι αν είστε, είναι μαζί σα και το καζίνο σα. Ε, με το Serie Application το οποίο έχει επιστρέψει, κάθε μήνα εσεί κάνετε τι προβλέψει σε δεκάδε πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο Serie και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτό όμω από τι 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο Serie που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application σε είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλου και φυσικά ισχύουν όλοι και, και ε, στο ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερε συναλλαγέ, άμεσο customer service. κάθε μέρα πλούσιο παιχνίδι σε και καζίνο. μαζί μα επίση και το ΚΔΑΠ Ευκαρπία. Κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στου γονεί που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σα. χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ενισχυτική διδασκαλία, ρομποτική, οικαστικά. Πολλέ ακόμη δραστηριότητε περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σα αμέτρητε Δημιουργικέ στιγμέ. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-23121 το τηλέφωνο επικοινωνία και mail ευκαρπία.packagemail.com Αυτά λοιπόν από εμά. Εδώ είναι ο μεγάλο Ζάχο, δεν φεύγει ποτέ. Έτσι, ακολουθεί μετά. Α, έχουμε και ενισχύσει σήμερα. Καλά, πάμε. Εναι, ρε φίλε. Ε, ήρθε από το γυναστήριο και δεν είχε τίποτα. Τον είδα εγώ χθε. Λέω εντάξει, καλά είμαστε και ήρθε σήμερα, όμω είναι τίμιο. Έτσι, μπράβο. Τιμάει. Λοιπόν, εμεί θα δε ξανά αύριο εννοείται. Σε 7.30 θέλω να το επιτρέποντος, επιτρέποντο. Εσεί μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 1074 ράδιο μαρμύτε, εδώ και με τι δικέ σα Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.